Σήμερα στην Εσυναίσθηση έχουμε τη χαρά μέσα από τη ρητορική, μέσα από την τέχνη της ρητορικής και της φιλοσοφίας σε σπουδαστές. Έχει αναπτύξει πάνω από 300 θέματα όλο αυτόν τον καιρό και είμαστε σε ένα χώρο ιδανικό για να συζητήσουμε για ευζωία, για φιλοσοφία και για ρητορική, σε ένα χώρο που χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες, φυσικά τη φύση. Λέξη μας παραπέμπει σε έναν έρωτα, εραστές της σοφίας. Αυτή είναι η βασική λογική όπως οριοθετήθηκε αυτή η μεγάλη επιστήμη. Και ξεκίνησε πάντα σε τέτοιους χώρους, δίπλα στη φύση και εμπνέεται από τις αλλαγές των εποχών, από τις αλλαγές του ήλιου, από τις αλλαγές της ανθρώπινης μοίρας. Είναι η συνειδητοποίηση παρατηρώντας τη φύση, αλλά και τον άνθρωπο, ότι είμαστε παροδικοί. Να προλάβουμε μέσα σε αυτή την παροδικότητα να κάνουμε ένα άλμα πάνω από τη φθορά που λέει ο ποιητής. Δηλαδή, να γίνουμε εραστές μιας κατάστασης της σοφίας που την έχουμε μέσα μας, έτσι που να ξεπεράσουμε αυτή τη φθορά, αυτή την παροδικότητα. Άρα, η φύση και ο άνθρωπος, όταν ενώνονται δημιουργικά, όταν ενώνονται εμπνευσμένα, ουσιαστικά είναι ο χώρος της φιλοσοφίας. Μην ξεχνάμε ότι και η σχολή του Πλάτωνα, η Ακαδημία και το Λύκειο του Αριστοτέλη ήταν σε αρχαία γυμναστήρια, μέσα στη φύση, έξω από τα τείχη της πόλης, σε περιοχές που γυμναζόσουν, δίπλα σε κελαριστά νερά, δίπλα σε αντάβιες δέντρων πάνω στα πρόσωπα, όπου όλοι μαζί στο πρωινό ξύπνημα προσευχόνταν, διαλογιζόνταν μέχρι το βράδυ, κάνοντας ασκήσεις, ζώνταν ουσιαστικά ένα κοινόβιο μέσα στη φύση. Είναι σημαντικό τώρα με αυτό το περπάτημα, έτσι θυμήθηκα, υπήρχε μια ολόκληρη σχολή περιπατητών που περπατούσαν και διαλογίζονταν. Ναι. Αυτό πόσο βοηθάει η κίνηση στο λόγο, στη σκέψη, στη λειτουργία του εγκεφάλου, γιατί ξέρουμε όλο αυτό το εργοστάσιο που έχουμε πάνω στο κεφάλι μας που λειτουργεί, πόσο βοηθάει το περπάτημα. Ας σκεφτούμε τι κάνουμε και ασυνείδητα ακόμα όταν είμαστε σε μια δυσκολία, θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση. Συνήθως κάνουμε αυτή την κίνηση, αρχίζουμε και περπατάμε σε ένα δωμάτιο, παράδειγμα. Το σώμα καθώς αλλάζει χώρο ή και χρόνο ακόμα μέσα από τις μετακίνησεις, ψάχνει να βρει άλλες οπτικές γωνίες σε ένα ερώτημα, σε ένα ένιγμα, σε κάτι που μας καίει. Άρα ουσιαστικά η κίνηση είναι σαν να δημιουργεί την απαραίτητη υποδομή, ώστε ο εγκέφαλος να δει το θέμα από μια μετακινούμενη πλευρά. Επιπλέον στα πέλματα ξέρουμε σήμερα πως έχουμε πάρα πολλές νευρικές απολύξεις. Άρα ουσιαστικά κάνουμε ένα μασάζ που επιστρέφει στον εγκέφαλο καθώς περπατάμε και κινητοποιούμε ακριβώς μέσω της κίνησης πλευρές του εγκεφάλου που στατικά δεν θα τις βλέπαμε ποτέ. Άρα μπορούμε να συστήσουμε στους φίλους μας πως να περπατάνε όταν έχουν ένα πρόβλημα. Καλύτερα μην κάθεται στον καναπέ να το λύσουν, ας αρχίσουν να μετακινηθούν, να αλλάξουν χωρόχρονο, να αλλάξουν έστω και ελαφρά την απόκληση από την οποία βλέπουν το θέμα τους. Είναι έτσι δηλαδή, σαν να αλλάζουν οπτική και να βρίσκουν λύσεις που ίσως δεν ξέραν ότι μπορούν να τις έχουν. Νομίζεις εσύ ότι οι λύσεις είναι κάπου εγγεγραμμένες, πώς λέει ο Πλάτωνας για την ψυχή, ότι η ψυχή υπάρχει σε ένα πνευματικό σημείο έξω από εμάς και ενσωματώνεται στον άνθρωπο, έτσι είναι και οι λύσεις, ότι είναι κάπου σε ακασικά πεδία, δεν ξέρω πού μπορεί να υποθούν ότι είναι βαλμένες αυτές οι λύσεις, τις οποίες με κάποιο τρόπο εμείς μπορούμε να τις αντλήσουμε. Η πηγή της ερώτησης ναι. Είναι και η πηγή της απάντησης. Από τη στιγμή που ρωτάμε κάτι, ουσιαστικά κινητοποιούμε μία απάντηση. Δεν ρωτάμε κάτι που δεν έχει απάντηση. Και γι' αυτό λέμε όλα τα ανθρώπινα ερωτήματα είναι φυσικά. Δηλαδή υπάρχουν μέσα στη φύση καταρχήν. Ο άνθρωπος τα επαναδιατυπώνει στη δικιά του γλώσσα και ουσιαστικά ψάχνει τις δικές του απαντήσεις. Ψάχνει την αρμονία δηλαδή ανάμεσα στον εαυτό του, στη φύση, στη φθορά και σε μια περιοχή μέσα του που την ονομάσαμε Σοφία. Ο Πλάτωνας το ονόμασε ιδέες. Ο καθένας μπορεί να το ονομάσει με έναν τρόπο, Θεό, ατάραχη περιοχή, άρρητη περιοχή. Να γίνουμε δηλαδή ένα ηχείο που η απάντηση που υπάρχει μέσα μας θα ακουστεί. Άρα γιατί δεν ακούμε τις απαντήσεις καθημερινά, γιατί υπάρχει πολύ εσωτερικός θόρυβος. Μάλιστα.
υπάρχει πολύ ξέρω, ενώ το ερώτημα σημαίνει δεν ξέρω, άρα πρέπει να ανακαλύψω κάτι καινούριο. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια σιωπή, γιατί διάβασα σε μια από τις ομιλίες σου που έχεις μιλήσει για τη δύναμη της σιωπής, για την αξία της σιωπής. Αυτό είναι για να ακούμε, όπως λες, την εσωτερική μας φωνή και για να φτάνουμε σε εκείνο το σημείο χαλάρωσης που αναπτύσσονται έτσι οι δυνάμεις που δεν τις γνωρίζουμε, οι δικές μας οι δυνάμεις. Και τη σιωπή του άλλου. Γιατί παρότι διδάσκουμε ρητορική στο ρητορικό κύκλο και φιλοσοφία, ουσιαστικά λέμε ο λόγος γεννιέται μέσα από τη σιωπή και καταλήγει στη σιωπή. Το ενδιάμεσο πεδίο που είναι ο λόγος είναι ουσιαστικά μια περίοδος ανάπτυξης, ορίμανσης, συνειδητοποίησης. Αλλά ξεκινάμε από τη σιωπή και καταλήγουμε όταν όλα θα έχουν αγκαλιαστεί, θα έχουν οριμάσει σε μια τελική σιωπή. Δηλαδή θα μπορούμε να συνεννοούμαστε χωρίς λόγια, χωρίς ουσιαστικά εξηγήσεις, χωρίς ερμηνείες ή παρερμηνείες. Άρα ουσιαστικά το να σωπαίνουμε σημαίνει να ακούμε μέσα μας και να ακούμε τον άλλον. Mm-hmm. Είναι ένα δίπολο, μια διαλεκτική σχέση. Σωστά. Αν μπορούμε να ακούμε μέσα μας και να ακούμε τον άλλον, τότε κάθε λόγος μας είναι πολύτιμος. Και κάθε λόγος του άλλου είναι πολύτιμος, ακόμα και αν διαφωνούμε μαζί. Νομίζω και οι λέξεις ηχούν διαφορετικά όταν τις τονίζουμε και όταν τις σκεφτόμαστε, δηλαδή τις βγάζουμε μια-μια. Βουτάμε, θυμάσαι που λέγανε κάποιοι ότι να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό σου πριν ανοίξεις το στόμα σου και πεις κάτι. Ναι, εμείς δεν το κάνουμε αυτό πια. Είναι όπως λέμε οντότητες. Έτσι, είναι πολύτιμοι σύμμαχοι για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Είναι βέβαια μέσα. Δηλαδή δεν είναι προορισμός η λέξη, προορισμός είναι αυτή η εκτυφλωτική σιωπή μες στην οποία όλοι νιώθουμε ένα. Αλλά χωρίς αυτά τα μέσα, αυτό το όργανο που λέει ο Αριστοτέλης, το νου και τις λέξεις, δεν μπορούμε να φτάσουμε στην ενότητα. Κατά κάποιο τρόπο πρέπει να υποθούν όλες οι λέξεις, όλα τα λόγια, όλες οι σκέψεις, ώστε να φτάσουμε στην πραγματική σιωπή. Όχι σε αυτή τη σιωπή που καμιά φορά και στις μέρες μας, σε εναλλακτικές ομάδες κτλ. Έχει μια επιφανειακή διάσταση. Απλώς σωπαίνω και αποσύρομαι και είμαι εκτός πραγματικότητας και χαλαρώνω. Αυτή η σιωπή έχει πολύ θόρυβο μέσα. Αν δεν έχουν υποθεί πρώτα τα λόγια που πρέπει να υποθούν. Οπότε να πάμε τώρα και σε μια άλλη διάσταση. Είμαστε σε έναν χώρο, σε ένα κήπο και μου ήρθε έτσι αυθόρμητα να σου μιλήσω για τον Επίκουρο, για αυτόν τον επικούριο κήπο, για τους φίλους, για τις συναναστροφές, για την επικοινωνία με τους άλλους. Και γενικά έτσι, επειδή είναι δύσκολο να το αναπτύξουμε τώρα σε λίγα λεπτά, όμως μας δώσεις λίγο αυτή τη φιλοσοφία του Επίκουρου για τη ζωή. Τη χρειαζόμαστε εμείς σήμερα. Είναι απαραίτητη. Ουσιαστικά όλοι την ψάχνουμε, την επιδιώκουμε. Αλλά ουσιαστικά είμαστε αμαθείς, απροπόνητοι αυτής της επικοινωνίας. Mm-hmm. Αυτό που θέλει ο Επίκουρος, αλλά και λίγο παλιότερο ο Πλάτωνας, ή ο Αριστοτέλης, ή ο Ηράκλητος ή άλλοι, που ουσιαστικά είναι με την αρχαία έννοια, είναι να δημιουργήσουν μια εταιρεία. Δηλαδή, εταίροι, το εταίρος στους αρχαίους είναι αυτό που λέμε σήμερα ο στενός φίλος. Mm-hmm. Αυτό που λέμε στην νεοελληνική γλώσσα ο κολλητός, στους αρχαίους ήταν ο εταίρος. Ενώ φίλος σήμαινε απλώς κάποιον με τον οποίο καλείς παρέα. Mm. Άρα η πραγματική έννοια της φιλίας, δηλαδή της εταιρείας, είναι η υπέρβαση των δύο ή περισσότερων ατομικών εγώ και η συνένωση σε ένα εμείς. Γιατί φιλία σημαίνει να είσαι σε άμυλα με το φίλο σου. Να θες να ξεπεράσεις τον εαυτό σου έναντι του φίλου σου. Η σωστή φιλία, ναι, σε φάζεις αυτό. Να σε εμπνέει ο φίλος σου, δηλαδή να ξεπεράσει τον εαυτό σου και το ίδιο να συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Άρα ουσιαστικά η φιλία είναι ένα ερέθισμα συνεχώς να εξελιχθείς. Ενώ πολλές φορές στις μέρες μας φιλία είναι ένα καταφύγιο για να κρύψουμε την αδυναμία, τους φόβους μας, τη μοναξιά μας. Mm. Άρα στους αρχαίους η φιλία είναι κάτι δυναμικό, ενεργητικό. Σκεφτείτε ότι ο Επίκουρος την τελευταία μέρα που ήξερε ότι θα πεθάνει, μάζεψε όλους τους φίλους του και έκανε ένα μεγάλο φιλοσοφικό πάρτι. Ο ίδιος ήταν μέσα στην μπανιέρα γιατί είχε μια δερματική ασθένεια που πονούσε πάρα πολύ. Και ενώ ήταν μέσα σε μια μπανιέρα και έπινε το κρασί του, γύρω ήταν οι φίλοι και κάνανε ένα φιλοσοφικό πάρτι, θα το λέγαμε σήμερα. Ο καθένας έλεγε μια σκέψη, μια ανάμνηση, αντάλλασαν ιδέες. Μας δίδαξε δηλαδή ότι ακόμα και ο θάνατος μπορεί να είναι μια απόλαυση αν έχεις πραγματικούς φίλους και αν ξέρεις τι είναι η φιλία. Και αυτό είναι και μια μετάβαση από όσο συζητιέται δηλαδή. Δεν είναι απλά ένα τέλος, ένα τέρμα, μια και ανέφερε στο θάνατο, αλλά είναι μια μετάβαση προς μια άλλη διάσταση, μια άλλη πραγματικότητα. Στη φιλοσοφία ο θάνατος είναι φίλος και λέμε ότι αν δεν κάνεις φίλο το θάνατο
δεν μπορεί να κάνεις κανέναν άλλον κατ' ουσίαν. Γιατί τότε αυτό που σε ενώνει με τον άλλον είναι ο φόβος της θνητότητάς σου. Μάλιστα. Την οποία τη διαμοιράζεις μέσω της φιλίας. Ενώ αυτό που θέλουμε είναι να διαμοιραστούμε την υπέρβαση του θανάτου. Όχι το θνητό μας κομμάτι, αλλά η δυνατόν το αθάνατο. Άρα το να κάνουμε φίλο το θάνατο σημαίνει ότι είμαστε μαχητές της ζωής, αγωνιστές του βίου. Σημαίνει δηλαδή ότι ζούμε το βίο σε όλη την υπέρβασή του, σε όλο το μεγαλείο του, σε όλη τη δύναμή του. Πηγαίνουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο το φόβο μας ή την αδυναμία μας. Ήδη το ταξίδι έχει νόημα, το ταξίδι έχει πληρότητα. Τα θέματα σου είναι ανεξάντλητα, όχι μόνο της φιλοσοφίας αλλά και τα δικά σου. Στο ρητορικό κύκλο ας κλείσουμε με την πληρότητα. Όταν πηγαίνεις σε αρχαιολογικούς χώρους πας και ένα ταξίδι στην ιστορία, δεν πας. Το ονομάζουμε δρόμοι των μύθων αυτά τα ταξίδια. Ουσιαστικά πάμε εκεί που ξεκίνησαν όλα. Εκεί, και έξω μας και μέσα. Και μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.